Δημητρίου Αναστασίου Κατερίνης Ελευθερίας Μαρίας Γεωργίου Μιχαήλ Ευαγγέλου Γεωργίου Φλόρας Παναγιώτου Βασιλικής Παναγιώτας Κωνσταντίνου και Καλλιώτης Βασιλικής Κανέλου Σταυρούς Μαρίας Κωνσταντίνου Δήμητρα Στέκνων και Εγγονών Ευρωσύνης Στέκνων και Εγγονών Βασιλικιανόρα Στέκνων και Εγγονών Ευαγγελίας Μαρίας και Στέκνων Κωνσταντίνου Γεωργίου Στέκνων και Εγγονών Χρήστου Νικολάου Ελένη Στέκνων και Εγγονών Μαρία Στέκνων και Εγγονών Δημητρίου, υπερηγίας και αναρώσεως αυτού Δημητρίου, αργυρός και τέχνων, Μάριου και Παναγιώτας, Κωνσταντίνου, Ιωάννας, Εκατερίνης, Αναστασίας και Εκατερίνης. Σωτηρίου, Δήμητρας, Γεωργίου, Θεοδόρου, Σταματία και Λυκή, Σωτηρίου, Βασιλείου, Βασιλεία Εκατερίνης και τέχνων, Νικολάου, Ανθής, τέχνων και Κονών, Γεωργίου, Μαρ... Σωτηρίας και τέχνων, Εκατερίνης Ιωακημίνας Γεωργίου Μαρίας Εκατερίνης Ζαχάρος Νικολάου Βασιλικής Μαρίας Κωνσταντίνου Ελένης Αντωνίου Γεωργίου Θεοδόρου και Μιχαήλ Σωτηρίου Ελένης
Ηλία Μαρία, Θεοφάνου, Θεοφάνου, Γεωργίου, Σωτηρίου, Δημήτρας, Δημήτρη, Ελένης, Μιχαήλ, Φίλιος, Ιωάννη, Ελένης, Αθηνάς, Ελευθερίας, Ευαγγέλου, Κυριακής, Τέκνο και Εγκονών, Ιωάννου, Βασιλική, Σωτηρία, Αναστασίας, Αντωνία, Εμιλίας, Αλσαμίας, Νικολάου, Δημητρίου, Κωνσταντίνας, Δημητρές, του Μαρτίου, Νικολάου, και Σταματίνας, Αθανασίου, Κυριακή, Σωτηρίου και Παναγιώτας, Ιωάννου, Μαγδαληνής, Ελένης, Παναγιώτου, Ιωάννας, Μαρίας, Παναγιώτου, Γεωργίου, Δημαστικής, Βασιλείου, Κατερίνης, Αθανασίας, Άνης, Αποστόλου και Τέκνου, Γεωργίου, Βασιλικής, Κωνσταντίνου, Χρυσοστόμου και Τέκνου, Αθανασίου, Μαρίας, Γεωργίου, Ιωάννας, Αναστασίας, Γεωργίας, Ιωάννου, Κυράστας, Σωτηρίου, Ταξιάκου, Αναστασίου, Νικολέτες, Νικολάτρος, Ιωάννης, Θεοδόρου, Σωτηρίας και των Τέκνων, Σωτηρίας Γεωργίου Αναστασίας Γεωργίου Σωτηρίας Χρήστου Εμιλίου Αναστασίας και Χρήστου Σωτηρίου Γεωργίας Σπυρίδωνος Αγγελικής Δημήτρας Μαρίας Γεωργίου Καλλιόπης Αναγιώτου Περικλέου και Κατερίνης Σπυρίδωνος Αγγελικής και Τέκνου Γεωργίου Μαρίας και Τέκνου Χρήστου Χρυσούλας και Τέκνων και Εγγονών των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανηγυρήν ταύτη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχτήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν εκκλησίαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμός σεισμού κατά ποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνήστης δεησιός ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Πάντων ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των θεράτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, ελέησον ημάς. Λέει μονάδι την άνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πόση, κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Πανακράτου και Παναμώμ Αγίας Αυτομητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Ζωοδόκου και Παναγίου Τάχου, προστασίες των Τιμίων Εφορανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμ και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άνη, Υιωσή του Μνήστορα Σημεών του Θεοδόχου Άνη, της Προφήτηδος και πάντων σου των Αγίων, και πρόσδεκτων πίσω τη λέηση ημών. Όρισε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Έπαρσον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου, αποδίευσον ετοιμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρηνεύσον ημών την ζωή Κύριε και τον κόσμο σου, και σώσον ως πηχάσιμον, ως αγαθός φιλάνθρωπος, και λέει Yeah.
Το πάθος που επρόκειτο να συμβεί του Κυρίου μας.
Σε 40 μέρες μετά από την μεταμόρφωσή του ο Κύριός μας κατά την παράδοση έπαθε τα φρικτά και ζωοποιά για μας πάθη, την ταφή και την Ανάσταση. Οι μαθητές του όμως έβλεπαν όλο αυτό το διάστημα την ανθρωπίνη παρουσία του Κυρίου μας. Δεν είχαν την πληροφορία και την βεβαιότητα. Μέσα τους θα υπήρχε φυσικά κάτι που θα τους προσήλκυε και τους κρατούσε κοντά του. Αλλά όμως ο Κύριος την θεότητά του, την δόξα του, πλαισιούμενος από δύο μεγάλα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, τον Μωυσή και τον Ηλία, δείχνοντας έτσι στους μαθητές, αλλά κατ' επέκταση